Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε Σάββατο. Σήμερα και είμαι εδώ πέρα στο αυτοκίνητο και πάω στο γνωστό προορισμό. Πάω στο στούντιο της Εύης, γιατί σήμερα έχουμε μια νηφική φωτογράφηση με δύο μοντέλα, εκ των οποίων το ένα μοντέλο θα το βάψω εγώ και το άλλο θα το βάψει η Εύη. Οπότε για πάμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Και που λέτε, ενώ δεν είχε κίνηση στον δρόμο πάρα πολύ, δηλαδή το πήρα σερή και ήρθα εδώ στο Κορυδαλό, δεν βρήκα να παρκάρω αυτή τη φορά, δεν ήμουνα τόσο κολόφαρδη, έκανα 4 γύρους γύρω-γύρω από το στούντιο, γύρω-γύρω όλη το πρωί, αλλά δεν πειράζει όμως τώρα, βρήκα και πάω στο στούντιο. Καλημέρα και πάλι! Παρακαλώ, περάστε! Λοιπόν, μπήκα μέσα στο στούντιο και τώρα εδώ πέρα έχουμε τα μοντέλα. Το ένα το κορίτσι και το δεύτερο το κορίτσι και η Εύη. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. A few moments later. Μα που λέτε τα κορίτσια για τη φωτογράφηση, μόνο εγώ. Ξέρεις. Οπότε. Λοιπόν, τώρα τα βάψαμε τα κορίτσια. Τα κορίτσια τώρα θα πάνε στο φωτογράφο να πάνε μαζί τους να κάνουν εξωτερική φωτογράφηση. Εξάλλου, ακόμα ο καιρός δεν βρέχει. Πάλι καλά. Να το ευχαριστηθούν και όλα στα κορίτσια. Αυτά. Οπότε σας κλείνω τώρα γιατί πάω στο σπίτι. Γεια σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 14 του μηνός. Έχω από το Σάββατο να ανοίξω την κάμερα. Και ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε κάποιες αγορές όσον αφορά. Είμαστε στη λαχανογορά βασικά του Ready. Okay. Ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα. Μας διευκολύνει πάρα πολύ γιατί έχει και πολύ καλή ποιότητα και στα λαχανικά, αλλά και γενικά εδώ πέρα ο Φωγάκης, που με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές που παίρνω τα κατεψυγμένα τα φρούτα και τα βάζω μέσα στα smoothies και στα porridge. Αυτός είναι ο Κογκάκης. Έχει μεγάλη ποικιλία στα κρέατα, στα ψαρικά, στα λαχανικά, στις σαλάτες, ρώσικες και σούλα. Ωραία, λοιπόν. Οπότε είμαι εδώ πέρα για να ψωνίσω. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στο σπίτι να σας δείξω τι ψώνισα. Έχω φέρει εδώ πέρα την κόρη μου αυτή τη φορά για να κάνουμε το supermarket haul. Πες καλή γεια στον κόσμο. Γεια. Γεια, φτιάχνω τα μαλλιά μου όμως. Έχουμε γίνει πολύ ψώνια. Έλα, σταμάτα ξαναβάλλω. Όχι, έλα, λοιπόν. Όχι, έλα. Θα σου πω, δεν ήρθαμε να τσακωθούμε εδώ πέρα στο vlog μας, έτσι. No. Λοιπόν, δείξε εδώ το τυράκι. Λοιπόν, έλα. Πήραμε τυράκι, όπως βλέπετε, γιατί θέλω να κάνω πίτσα. Θέλω να κάνω πίτσα. Φασολάκια. Φασολάκια τα οποία, όπως ξέρω, σ' αρέσουν πάρα πολύ, Ουρανία, ε. Και τι αρέσουν. Δεν πειράζει, όμως πρέπει να τρώμε και λαχανικά εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα, όπως βλέπετε, γενικά είναι όλη η φαμίλια στο σπίτι. Γιατί ο άντρας μου, όπως σας έχω πει και σας story στο Instagram, έχει άδεια. Οπότε είμαστε όλη η φαμίλια μαζί. Αυτό το ματζαφλάρι, τι είναι, Ουρανία. Ματζαφλάρι εδώ. Παιδί μου, πες τι είναι στον κόσμο. Τι είναι. Μανιτάρι μαγικό, τι είναι. Ζύμι. Α, φιλοχωριάτικο. Ζύμι, ναι. Λοιπόν, okay. Θέλουμε να φτιάξουμε σπανακόπιτα. Οπότε πήραμε το φίλο μας. Μιζήθρα. Μιζήθρα. Yeah. Ωραία. Μπράβο, έχουμε και το βοηθό μας εδώ πέρα, το Γιώργο. Νάκετς πήραμε. Έλα να πεις ένα γεια στον κόσμο. Έλα. Φασολάκια, αλλά πρόσεξε. Αυτά. Α, πήρε φαρδιά. Μισό λεπτό. Τώρα δεν αλλάζει κάτι, είναι ίδια γεύση. Λοιπόν, αυτό είναι το φαρδί το φασολάκι από ενός. Και αυτό είναι το πιο minimal φασολάκι. Είναι το λεπτό. Πες Γιώργο, γεια.
Γεια σας! Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να με θυμάστε από τον άλλο βιντεάκι που είχαμε κάνει στο Lidl Hall που ήμουνα εδώ που σας είχα δείξει και την τρούφα. Δεν θυμάστε το παιδί μου? Λοιπόν, μια μικρή συσκευασία πατατούλες. Είναι McCain, είναι αυτές οι πατάτες οι οποίες όπως βλέπετε έχουν βάθος. Όσο πιο βάθος πεθαίνεις. Τι έχουμε? Μπρόκολο. Όχι δυστυχώς, μπροκολάκι φίλες και φίλοι. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το μπρόκολο. Για φέρτο. Λοιπόν, μπριζολίτσες, χοιρινές μπριζολίτσες. Αυτό θέλω να το παρουσιάσεις εσύ, Ουρανία, γιατί τι ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Ήου! Ήου, ξεΐου, πρέπει να κάνουμε ψαράψο. Είναι μπακαλιάρος, αλλά είναι το πιο small, βλέπεις. Δεν είναι αυτή η μαούνα. Λοιπόν, είναι πιο μικρό. Βασικά, όσα ψάρια και αν έχω δοκιμάσει, πέρα από του μπακαλιάρου, δεν βράζει τίποτα άλλο. Την άλλη φορά είχα κάνει φιλέτο, γιατί εδώ πέρα το κορίτσι θα ήθελε μόνο φιλέτο. Αλλά δεν βράζει. Και το φιλέτο έχει γίνει νιανιά σε σούπα. Σου άρεσε τελευταία φορά? Η σούπα ναι, το ψάρι όχι. Ωραία, το καλυφθήκαμε. Ψαρομπουκές που λέγονται τέλος πάντων. Ψαροκροκέτες. Συνεχίζουμε με τορτίγες. Mm-hmm. Ναι. Δημητριακά, τα οποία είναι τα μαξιλαράκια που μας έχουν σοκολάτα. Και άλλα δημητριακά Lion, okay. Με σοκολάτα και καραμέλα. Ντομάτα. Mm-hmm. Ντομάτα. Ντοματοπολιτές δεν είναι? Ναι, είναι ντοματοπολιτές αυτό. Μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Οπα. Ρόδι. Το φέρι που συμφέρει. Φέρι, το οποίο έχει μυρωδιά ροδί. Ντοματοπολιτές. Όχι, αυτό όχι, είναι τι... στον τρίφτη. Φετούλες τσένταρ. Τσένταρ, είναι αυτό, ξέρεις, τα λαβασκυρί. Λαβασκυρί είναι, αλλά είναι το πολύ λιωμένο. Λοιπόν, θέλετε μουσταρδίτσα, πάρτε μου μια μουσταρδίτσα. Μια μικρή συσκευασία μουσταρδίτσα. Έτσι. Λοιπόν, φέρε το χριστουγεννιάτικο κρασί. Το οποίο εγώ το παίρνω κάθε Χριστούγεννο. Χριστούγεννα. Το οποίο, να και το παλιό, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά το παίρνω που λέτε κάθε χρόνο. Αυτό το κρασί το συγκεκριμένο μπορείτε να το ζεστάνετε και να βάλετε και κανέλα και γλυκάνισο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι έχουμε? Αυτό ούτε που ξέρω τι είναι. Λέει εδώ πέρα ζελίτα Κρήτης με ζάχαρα και γλυκαντικά. Μπιράλ. Οκ. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι κιόλας. Κάτι τέτοιο του αρέσουν του άντρα μου πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά δύο σοκολατίτσες, γιατί το προηγούμενο βίντεο είχαμε 7 σοκολάτες. 6. Όχι, 6. Ωραία. Αλλά τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε περιοριστεί μόνο στις 2. Κάτι δεν πάει καλά νομίζω. Θα χιονίσει. Όχι, χιόνισε στη Μάρτη. Εντάξει. Λοιπόν, πήραμε επειδή θέλω να κάνω σπανακόπιτα. Πήραμε γενικά διάφορα πρασινά. Πολλές πρασινάδες. Αλλά παρεπιπτόντως αυτό είναι μαϊντανός, αλλά δεν μπαίνει στην σπανακόπιτα. Ωραία. Λοιπόν. Τυροκαυτερή. Ναι, τυροκαυτερή. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε. Πες τι έχουμε. Τι είναι αυτό? Άνηθος. Άνηθος είναι. Άνηθος και κάτι άλλο. Όχι, μυρώνια. Α, και μυρώνια. Πήραμε. Να, άνηθος εδώ. Κάτσε Μάρη, πιάρ' το πιο εκεί. Λοιπόν, μυρώνια και άνηθος. Παραδοσιακά γλυκά που κουτέλα. Πήραμε καριδάκι από την πορταριά, αλλά να σου πω κάτι. Εμείς πρέπει να πενέψουμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι... απέναντι από την καβάλα είναι η Θάσος. Αλλά καλό θα είναι να παίρνετε καριδάκι από Θάσο και όχι από την πορταριά. Αλλά επειδή τώρα δεν βρήκαμε καριδάκι Θάσου, πήραμε από την πορταριά. Πήραμε άκανε, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Φέρνει σε κουραβιέ, αλλά κάτι με πάει εμένα τώρα κάπου. Νομίζω ότι στην καβάλα το έτρωγα τον άκανε, αλλά μπορεί να λέω και βλακίες τώρα. Θες να δοκιμάσεις έναν άκανε? Άρε παιδιά, να λέει άκανε σερών. Είναι βόρειο το θέμα το κλικάκι. Ναι, εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε σαλαμάκι αέρος. Να συνεχίσω εγώ, μη σε ενοχλούμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε καροτάκια. Τόση ώρα ανοίξει τον άκανε. Ναι. Έχω δείξει τόσα προϊόντα και ακόμα προσπαθείς να ανοίξεις τον άκανε. Ένα σαλάμι αέρος. Όχι, τι έρετε, ξέρεις. Και καρότα. Καλά, δεν πειράζει. Τα άνοιξα. Τι είναι αυτό? Κάτσε, γιατί θα γίνει. Κάτσε, λίγο. Λοιπόν, είναι έτοιμο ή θα το φτιάξουμε εμείς? Ούτε καν. Α, καλέ. Γιώργο, ένα πιάτο. Ένα μπολάκι. Ένα από. Έλα, όλο. Τι είναι? Από την πετσέτα. Δεν σ' άρεσε? Σαν λουκούμι δεν είναι? Περίμενε. Ναι, ναι. Ουρανία, έλα.
Έλα, λάλα το. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Για πες μας τις πρώτες εντυπώσεις από τον Ακανέ. Λουκούμι με αγνή ζάχαρη. Έχει μέσα και αμυγδαλάκι. Νομίζω ναι. Τέλος πάντων. Εγώ γενικά δεν τρώω τα λουκούμια, οπότε δεν θα μπω καν στη διαδικασία να δοκιμάσω. Πάμε παρακάτω. Δύο αβοκάντο. Έτσι. Συνεχίζουμε με σκόρδο. Εγώ βασικά δεν τα πάω καθόλου καλά με το σκόρδο. Και να σου πω την αλήθεια, παίρνω, ξέρεις, σκόρη σκόρδου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η σκελίδα έχει την άλλη χάρη. Λοιπόν, με έχετε κάνει σκατά εδώ με τους ακαδέμες. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ντοματινιά. Πάρεις εδώ πέρα τα σκόρδα. Λοιπόν, φέρε εδώ πέρα. Τι έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε. Έχουμε. Μανάρι. Όχι, μανούλι. Σου βαίνει για μανάρι. Έχει κουνουπίδι. Δεν ξέρω γιατί είπε το κουνουπίδι. Εγώ δεν το τρώω το κουνουπίδι. Μάλλον το θέλει ο μπαμπάς σου. Να το φάει το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι από τότε πήγε να προνίπιο. Ωχ, καλά είσαι. Και αφού βάλαμε τα πρώτα προϊόντα μέσα στην κατάψυξη, καταλαβαίνετε γιατί άρχισαν και λιώνανε, και τα τακτοποιήσαμε λίγο την πρώτη φουρνιά, πάμε τώρα στη δεύτερη. Συνεχίζουμε με μακαρόνια. Τι τα μακαρόνια οποία λέγονται σκιουφτά. Ποιος? Πάρ' το αλλιώς. Ναι. Από παράγωγο τα πάει της πολύ καλά Κρήτης. Σκιουφικιά, τέλος πάντων, είναι τα μακαρόνια που φτιάχνονται στην Κρήτη. Με σκοκάριδο. Τριμμένο, γιατί άλλο το τσίκι τσίκι τσίκι, αλλά υπάρχουν και στιγμές που βιάζεσαι και δεν μπορείς να κάνεις το τσίκι τσίκι, οπότε μια χαρά το μοσκοκάριδο. Πάρε Μαρ, περίμενε Μαρή, μιλάω για το μοσκοκάριδο και μου πετάς στο σκούφο. Λοιπόν, και μιλάμε για μοσκοκάριδο αλεσμένο. Ποιος μας παίρνει τώρα τηλέφωνο, τώρα βρήκε να πάρει τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε μετά από το διάλειμμα το τηλεφωνικό που χτύπησε. Με ένα σκουφί μπλε. Το οποίο δεν είναι δικό σου, είναι για το Γιωργάκι. Λοιπόν, είχε, γενικά ξέρετε ότι το Τιλίτλ παίρνει διάφορα έτσι ρουχάκια. Οπότε και εμείς πήραμε τα σκουφάκια μας, αλλά βρήκα. Το δικό μου. Αλίμονο. Λοιπόν, βρήκα παιδιά σετάκι, το οποίο όπως βλέπετε αποτελείται από σκούφο και κασκολάκι, το οποίο έχει αυτή εδώ πέρα την λεπτομέρεια. Λοιπόν, εγώ το σκίζω το κουτί, έτσι. Το καρασκίζουμε τώρα. Έλα, παιδί μου που το λυπάσαι, σκίστε και να το ευχαριστηθείς. Αϊ! Λοιπόν, είναι αυτό που φύνεται. Εδώ πήρε. Τώρα αλήθεια, δεν το βλέπεις. Παιδί μου το παιδί. Λοιπόν, είναι το σκουφάκι και είναι και το κασκολάκι και πήρα και στην ουρανία. Όχι, για να μην λες ότι δεν σε σκέφτομαι. Έτσι. Όλοι νόμοι. Λοιπόν, παιδιά ήταν σε πάρα πολύ καλό, δεν είναι, δεν είναι φανταστικό. Θα έχουμε τα ίδια. Αυτό δεν το σκέφτηκα, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, σιγά. Και συνεχίζουμε με... τορτίγες όλικης. Κάτσε λίγο. Κοιτάξει πλακία. Λοιπόν, μετά τι έχουμε? Ντομάτες. Ναι. Δύο πολύμπριζα. Α, δύο πολύμπριζα, αλλά πρόσεξε όμως. Έχει αυτό εδώ πέρα το διακοπτάκι, αυτή τη λεπτομέρεια. Έχω δει, έχω και άλλα πολύμπριζα τα οποία έχουν και USB. Οπότε λίγο να τα κυνηγάτε αυτά. Γιατί εγώ έκανα τη βλακία όταν σύνδεσα το δέντρο. Άκου λίγο τη μάνα σου. Σύνδεσα το δέντρο που λέτε και όλη την ώρα. Κόλλησα, φιλενάδα, και όλη την ώρα σκυβώ για να βγάλω την πρίζα. Και δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό το πράγμα. Δεν το κάνεις εσύ, εγώ το κάνω. Ναι, σκύβω. Καλά. Ποιο σκύβει, γιατί εγώ το κάνω. Τέλος πάντων. Διευκολύνει σε μένα. Διευκολύνει με ένα πάτημα του ποδιού, τσακ. Ανάβει το δεντράκι, τσακ. Κλείνει το δεντράκι. Συνεχίζουμε με πατάτες. Μία πατάτα πήρα. Όχι, έχει πάρει σακούλα, δεν μπορώ να τη σηκώσω από τη μαριά. Πατάτες. Μοβ λάχανο. Αχα, γιατί πήραμε και κανονικό λάχανο. Έλα, πιάστο. Έλα. Και κανονικό λάχανο. Έτσι. Κάτσε το κάνουμε ακροβατικό. Έλα, το έχουμε. Έλα, αφού σηκώνεσαι που σηκώνεσαι, δείξε τα κάτσε και κάτι. Μόλις έριξε το λάχανο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κρεμμύδια. Ένας Γιώργος. Και. Αγγούρια. Έχει και άλλα μέσα. Ναι. Λοιπόν. Στον κόσμο το είδα μέσα όλοι. Ναι. Και αυτά. Κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια, γιατί θέλω να κάνω και ψαρόσουπα. Τι πας. Μπανάνες. Εγώ να ξέρετε, φέρε τις μπανάνες λίγο. Ό,τι να ξέρετε, τις παίρνω όσο πιο πράσινες μπορώ. Γιατί δεν προλαβαίνουμε γενικά να τις φάμε, οπότε καταλαβαίνετε ότι μαυρίζουνε. Ναι. Γλυκοπατάτα. Γλυκοπατάτα για τον Τζόρτζι και για μένα. Οι άλλοι δεν τρώνε γλυκοπατάτα. Δείξε το λίγο το θέμα. Λίξε λίγο το λαχανικό. Κάτσε αδίκη μεγάλο.
σπανάκι για τη μελλοντική σπανακότητα που δεν έρχεται. Θα έρθει, Μαρή. Σας έφτιαξα πορτοκαλόπιτα. Σας έφτιαξα κυμαδόπιτα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Θα έρθει και σπανακόπιτα. Ωραία. Και τελειώνουμε. Με. Κολόχαρτο. Χαρτί υγείας, παιδί μου, δεν το λένε στο χωριό σου. Κολόχαρτο, λέει. Μας βλέπουν και παιδάκια, δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς μιλάς έτσι. Θα λένε η μάνα του δεν της έδωσε αυτήν την παιδεία. Πώς μιλάς, παιδί μου, έτσι. Χαρτί υγείας λέγεται. Ωραία, χαρτί υγείας με προβατάκι. Με γεύση πρόβατο. Σου κάνει. Όχι, δεν είναι με γεύση πρόβατο, είναι με πρόβατο. Δεν πιάνεις κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ήταν το supermarket hall. Καλοφάγωτα. Έχει 16 μέσα. Στο σήμα της, μόνη της. Λοιπόν, αυτό ήταν το supermarket hall. Οπότε, κάπου εδώ πέρα, θα σας αφήσουμε. Θα μαγειρέψουμε τώρα. Ξεχάσαμε να σου πω ότι πήρα και bacon και ζαμπόν, γιατί θέλω να κάνω και πίτσα. Αλλά τα έχει πάρει εδώ πέρα ο Ανίρ, γιατί μαγειρεύει. Ο άντρας Μάρη και εσύ στο αρχαίο ελληνικό θα τα μάθεις του χρόνου που θα πας γυμνάσιο. Λοιπόν, οπότε τέλος, τελειώσαμε και μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα... πώς το λέει, ένα subscribe. 5 χρόνια ακόμα δεν το έχεις μάθει. Εσύ δεν βλέπεις ελληνικό YouTube. Δεν ξέρεις ότι όλοι λέμε αυτό το πράγμα. Αν σας αρέσε. Λεπτομέρειες. Όχι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, φιλενάδα. Οπότε. Γεια σας! Γεια σας!